ήταν επιλογή της πολιτικής ηγεσίας, της σημερινής του Υπουργείου Υγείας, να προχωρήσει σε μία αναδιάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας με σκοπό τον εξυγχρονισμό του και την ενδυνάμωσή του για παραπέρα επιβίωση του συστήματος, το οποίο σε πολλούς τομείς είναι πλέον γερασμένο. Έτσι λοιπόν έχουμε στη Λακωνία δύο διασυνδεόμενα νοσοκομεία, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και το Γενικό Νοσοκομείο Παύλα Κέντρο Υγείας Μολάων, τα οποία συνενώνονται διοικητικά και συνδιοικούνται από το μεγαλύτερο νοσοκομείο, με ευθύνη του μεγαλύτερου νοσοκομείου, διατηρώντας όμως το μικρότερο νοσοκομείο την οικονομική αυτοτέλειά του, γιατί έχει δικό του προϋπολογισμό, και εν μέρη τη διοικητική αυτοτέλειά του, γιατί έχει αναπληρωτή διοικητή. Α. Μόνο για το νοσοκομείο Μολάων. Με αρμοδιότητες μόνο στο νοσοκομείο Μολάων. Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι μέσω της κοινής διοίκησης να εξορθολογήσουμε το σύστημα και να εξοικονομήσουμε πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μηχανήματα και σε εξοπλισμούς και σε ασθενοφόρα οχήματα και σε κάθε άλλο υλικό που έχει να κάνει με την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, και τη γενική ευθύνη του νομού πλέον να την έχει ο κοινός διοικητής των νοσοκομείων, για να παίρνει ανα πάσα στιγμή εκείνες τις αποφάσεις που πρέπει, ώστε να λειτουργεί καλύτερα και αποδοτικότερα το σύστημα σε τακτικές ή έκτακτες καταστάσεις. Λειτουργώντας με το προηγούμενο σύστημα της αυτόνομης διοίκησης των δύο νοσοκομείων, διαπιστώναμε, και εσείς το έχετε αυτό αναφέρει από την κάμερά σας, εννοώ του σταθμού, του Ελλάδα TV, την δυσλειτουργία του συστήματος σε λακωνικό επίπεδο. Άλλη η διοίκηση των Μολάων, άλλη η διοίκηση της Σπάρτης, άλλη η δύναμη των ασθενοφόρων και των οδηγών του Βλαχιώτη, άλλοι των Μολάων και άλλοι του Γηθίου, ένα σύστημα το οποίο έχει πολλά κέντρα αναφοράς, τα οποία δεν είναι δυνατόν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, γιατί υπάρχει αυτό που λέγαμε υπήρχε, η διοικητική αυτοτέλεια, με αποτέλεσμα ενδιάμεσα σε αυτά τα κέντρα αναφοράς να υπάρχει ένα κενό κάποιες φορές εις βάρος του πολίτη, του ασθενούς. Αυτό λοιπόν έρχεται να καλύψει η κοινή διοίκηση, και το παράδειγμα που ζητήσατε και είναι το πιο πρόσφορο, γιατί τώρα στείνουμε αυτή τη λειτουργία, είναι το παράδειγμα του Κέντρου Υγείας Βλαχιώτη, που απέχει περί τα 7 λεπτά με τον καινούριο δρόμο που έχει γίνει, την Βλαχιώτη Μολάη, με το νοσοκομείο των Μολάων. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο των Μολάων διαθέτει έναν οδηγό. Μάλιστα. Μόνο. Το Βλαχιώτη διαθέτει 3 οδηγούς. Με τα ασθενοφόρα εννοείται. Με αντίστοιχα ασθενοφόρα. Η κάθε βάρδια έχει το ασθενοφόρο της. Λοιπόν, είχαμε αρκετά κενά στις βάρδιες του Κέντρου Υγείας Βλαχιώτη και πάρα πολύ μικρή κάλυψη βαρδιών με έναν οδηγό, καταλαβαίνετε, επί 24ωρο βάσεω στο νοσοκομείο Μολάων. Σωστά. Προχωρήσαμε λοιπόν στην απλή διοικητική ενέργεια που επιβάλλει η λογική. Ενοποιούμε την δύναμη των οδηγών και ασθενοφόρων του Κέντρου Υγείας Βλαχιώτη με τους Μολάους, κάνουμε τη μία βάρδια των Μολάων 4 και λειτουργούν όλοι με ενιαίο πρόγραμμα λειτουργίας. Εδώ να πω, είναι ευκαιρία, ότι ευωδόθηκε η προσπάθεια της σημερινής διοίκησης να ανανεώσει εν μέρη το στόλο των αυτοκινήτων του νοσοκομείου Σπάρτης αλλά και των κέντρων υγείας με δωρεές ιδιωτών. Α. Έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτή τη στιγμή εντάξει στο στόλο του νοσοκομείου Σπάρτης, του νοσοκομείου Γηθίου και της Αρεόπολης, του Κέντρου Υγείας Γηθίου και του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, 4 καινούρια ασθενοφόρα από χορηγίες. Όταν η πατρίδα αδυνατεί, τότε πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να αναζητήσουμε ενίσχυση για το σύστημα υγείας. Κάποιες τέτοιες ενδείξεις
Για τη Σπάρτη και για τους Μολάου γενικότερα, δηλαδή σαν περιοχή εννοώ, έχουμε για τη Χούσα χορηγία κάποιος δωρεά, κάποιον... Κοιτάξτε κύριε Φελούρη, προσωπικά ξεκίνησα με αποστολή δεκάδων επιστολών σε πιθανούς δωρητές. Κάποιες από αυτές τις επιστολές είχαμε την τύχη να ευοδοθούν, ανταποκρίθηκαν οι άνθρωποι, πατριώτες μας, επιχειρηματίες, εν τι αλλοδαποί διούντες και... Οι περισσότεροι. Και δραστηριοποιούμενοι σε υψηλό επιχειρηματικό επίπεδο. Έχουμε ένα ασθενοφόρο από πέρυσι στην Αρεόπολη Ευγενική Χορηγία της κυρίας Ευγενίας Κυριακάκου, το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς πρόβλημα κανένα πλέον, έλυσε το πρόβλημα της Μάνης για πολλά χρόνια. Έχουμε ένα καινούργιο ασθενοφόρο της τάξεως της δαπάνης των 80.000 ευρώ στο στέγαστρο έξω του νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο περιμένει τις πινακίδες από την υπηρεσία. Από ποιον δωρεά? Αυτό είναι δωρεά από έναν... Γιατί καλόν είναι να τα λέμε τέτοια πράγματα. Ναι, αν και ο ίδιος δεν θέλει να διαφημίζεται και δεν το διαφημίζουμε. Επάνω στο αυτοκίνητο είναι τυπωμένος ο λογότυπος της εταιρείας του, της εφοπλιστικής. Είναι ο κύριος Κουβάνταρος, ο οποίος προέρχεται από την περιοχή του Ινούντος και ο παππούς του είναι ένας δωρητής του νοσοκομείου. Κουβάνταρος δεν είναι που ήταν συγγενής με τον Νιάρχο? Για τη συγγένεια δεν θα σας πω ακριβώς, γιατί δεν την γνωρίζω, αλλά η οικογένεια Κουμάνταρου είναι από παλαιά δωρήτρια στο νοσοκομείο Σπάρτης και μεγάλη φωτογραφία του παππού του Κουμάνταρου είναι στο διάδρομο του νοσοκομείου. Το δεύτερο αυτοκίνητο είναι αυτό. Το τρίτο αυτοκίνητο μας ήρθε έτοιμο, εξοπλισμένο από Γερμανία. Δούλευε σε ιδιωτική κλινική στη Γερμανία και αυτό ήρθε με δαπάνη του συμπατριώτη μας, ομογενή του κυρίου Καλοειδή. Μπράβο, ναι, από την Πετρίνα. Την Πετρίνα. Και το τέταρτο αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραγγελθεί στη Γερμανία, γιατί ήταν απέτηση των δωρητών να είναι με τετρακίνηση 4x4, για να μην... Τυχόν βουνά κλπ. Βέβαια, τα ήγετος, τα χιόνια. Έχει παραγγελθεί στη Γερμανία γιατί ήθελα να έχει αυτό το πλεονέκτημα το τεχνικό και σε λιγότερο από δύο μήνες θα το έχουμε. Είναι δωρεά των γνωστών δωρητών για τον τόπο μας, του κυρίου Ευστάθιου Βαλιώτη και του κυρίου Γιώργου Σακελάρη από το Βασαρά. Ωραία. Έχουμε προσέξει το εξής, ότι μικροδιαμαρτυρίες ή μεγαλοδιαμαρτυρίες που υπήρχαν κατά το παρελθόν και λοιπά, είτε από γιατρούς, είτε από νοσηλευτές, είτε από το υπόλοιπο προσωπικό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και λοιπά, κάπου έχουν ελαττωθεί. Τι είναι αυτό που εσείς αποδίδετε και ελαττώσανε την ένταση, την ένταση αυτή? Δεν θα πω κάτι υπέρ της σημερινής διοίκησης. Απλά θα πω, γιατί θα ήταν κοιτάξτε, άτομο. Είστε και εσείς όμως ένας παράγοντας. Είμαι 20 μήνες. Είμαι 20 μήνες και τώρα τελευταία τους 3 μήνες σε όλη τη Λακωνία. Μία διοίκηση θέλει το χρόνο της για να αποδώσει το έργο της. Τα δικά μας όπλα στο χώρο της υγείας δεν ήταν τόσο η γνώση των προβλημάτων της υγείας παρά ο τρόπος της διοίκησης. Μία χρηστή διοίκηση που έχει σαν πρώτο της μέλημα τη συνεργασία με το προσωπικό θέτει τις βάσεις για να αποδώσει καλύτερα το σύστημα. Ο Έλληνας είναι εκφύσεως φιλότιμος, περήφανος, δεν θέλει να τον θίξεις, δεν θέλει να τον αδικήσεις και λυπάμαι πάρα πολύ για την σημερινή κατάσταση, παύλα κατάντια της χώρας μας, δεν την αξίζαμε αυτή την ταπείνωση και δεν θέλει και πολύ ο Έλληνας για να δώσει πολύ περισσότερα από αυτά που υποχρεούται και ακριβώς τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτή τη συνεργασία τη χτίσαμε σιγά σιγά και μας εμπιστεύτηκε το προσωπικό των νοσοκομείων και ευχαριστώ θερμά τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους διοικητικούς, τους τεχνικούς, κάθε άνθρωπο που δουλεύει εδώ με σύμβαση, τη φύλαξη, την καθαριότητα, είτε και στα υπόλοιπα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ξέρετε, θα σας πω κάτι που μου είπε καθήμενο στην ίδια θέση με εσάς πριν από λίγες ημέρες ένας γνωστός μου, άνθρωπος θαλασσινός, καπετάνιος του εμπορικού ναυτικού. Μου είπε μια σοφή κουβέντα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο πολύ ψηθεί στη ζωή που μόνο από φθέγματα μπορείς να ακούσεις. Είναι, μου είπε, πολύ σπουδαίο
να χτυπήσεις στην πλάτη φιλικά τον ναύτη ως καπετάνιος. Αυτό εγώ το έχω κάνει το κάνω συνεχώς, είτε στην εκπαίδευση που υπηρετούσα είτε εδώ, προς τους ανθρώπους που συνεργάζομαι μαζί τους για έναν κοινό σκοπό. Το αποτέλεσμα του νοσοκομείου, το παραγόμενο έργο, είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Για την νοσηλευτική μονάδα των 19 κλινών, το νοσοκομείο είχε μελέτη του 2007 εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας και από την πρώην Νομαρχία Λαγκωνίας. Και με αυτή τη μελέτη βγάλαμε από την πολεοδομία, με τον τελευταίο νόμο που ισχύει, άδεια οικοδομής. Που σημαίνει ότι αν είχαμε χρήματα, χτίζαμε. Ανέλαβε η ΔΕΠΑΝΟΜ, η Δημόσια Επιχείρηση Κατασκευής Νοσηλευτικών Μονάδων, ως φορέας υλοποίησης του έργου και έκανε υποβολή στην ενδιάμεση διαχειριστική αρχή στην Τρίπολη να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Η πρόταση απορρίφθηκε και η διαχειριστική αρχή, με το έγγραφο που μας γνωστοποίησε την απόρριψη, μας είπε και γιατί το απορρίπτει και παραθέτει τα λοιπή στοιχεία που είχε η μελέτη. Τα ΕΛΙΠΗ. Είναι λοιπόν μία σειρά από υποστηρικτικές μελέτες που πρέπει να γίνουν για τη μελέτη του 2007, οι οποίες κοστίζουν, γιατί ανατέθησαν όλες από το νοσοκομείο με τη βοήθεια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, και ευχαριστούμε και την κυρία Περιφερειάρχη γιατί πάντα είναι μαζί μας σε αυτά τα θέματα, γύρω στις 50.000 ευρώ από το Ταμείο του Νοσοκομείου, τα οποία δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δηλαδή τόση φτώχεια κυκλοφορεί στο νοσοκομείο. Τόση φτώχεια, γιατί άμα σας πω μετά τα δηλαδή, οικονομικά μας... Δηλαδή και αυτά που παραπονιούνται ότι δεν έχουν ούτε γάζες, ούτε... Όχι, άλλο αυτό. Καμία σχέση. Εμείς δεν έχουμε ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό. Εμείς δεν έχουμε χρήματα στο ταμείο μας. Γιατί? Γιατί δεν μας αποδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά που μας οφείλουν. Σας χρωστάνε λοιπόν. Μας χρωστάνε 6.240.000 τα ασφαλιστικά ταμεία. Κατάλαβα. Μας έχει επιχορηγήσει το Υπουργείο, για να παραμείνουμε ανοιχτοί, βέβαια, με 3,5 εκατομμύρια μέσα στο 11, τα οποία είναι μέρος αυτών των οφειλών των ταμείων. Άρα συνεχίζουν τα ταμεία να μας οφείλουν 3,5 εκατομμύρια. Βέβαια με βεβαιωμένες απαιτήσεις μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011. Άρα όταν βεβαιώσουμε τις απαιτήσεις μας τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, θα είναι πολύ περισσότερα. Και οφείλουμε στους προμηθευτές κυρίως 3,5 εκατομμύρια. Αν μας δίνανε αυτά. Όχι, έχουμε και πλεόνασμα. Πλεόνασμα 3,5 εκατομμύρια. Όχι πλεόνασμα 3,5. Βάσει των 6 εκατομμυρίων. 6.240 μας οφείλουν τα ταμεία. 3,5 μας κάλυψε το Υπουργείο. Μπράβο. Άρα έχουμε 3,5 από τα ταμεία, αλλά μέχρι και τον Αύγουστο. Άμα βγάλουμε το λογαριασμό μέχρι και 31/12. Άρα είναι περισσότερα. Και αφού εμείς οφείλουμε μόνο 3,5, άρα έχουμε πλεόνασμα θεωρητικά. Αλλά τι να το κάνεις το θεωρητικό, αφού δεν τα παίρνουμε τα χρήματα. Και τώρα... Συμφωνείτε με αυτήν την απεργία που είχαν και που έχουν αυτές τις ημέρες και τα φαρμακεία και οι γιατροί? Ναι, κοιτάξτε, οι γιατροί, οι νοσοκομιακοί γιατροί δεν θα απέχουν από τα εξωτερικά ιατρία μέχρι και την Πέμπτη, όπως λέει και στο ίντερνετ το σωματείο τους, κυρίως λόγω των περικοπών των αποδοχών τους. Ακριβώς. Αυτό το βιώνουμε όλοι. Κανείς δεν παίρνει σήμερα δημόσιος υπάλληλος τα λεφτά που έπαιρνε πριν από λίγο καιρό. Μάλιστα. Είχε όμως τη ζωή του ρυθμίσει με τις αποδοχές που έπαιρνε τόσα χρόνια. Σωστό. Τώρα είναι πρόβλημα. Σωστό. Βέβαια, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο τη σημερινή εποχή. Από τη μια μεριά έχουν δίκιο, από την άλλη η πατρίδα πρέπει να ορθοποδήσει. Ναι, αλλά... Μακάρι οι θυσίες μας ναι, να πάνε. Οι θυσίες είναι του κοσμάκι. Δίκαια. Όμως. Ναι, μακάρι να πιάσουν είναι τόπο. Μακάρι να πιάσουν το τόπο. Είναι να έχουν θυσίες και οι μεγαλοσχήμονες. Αυτό τώρα. Μου επιτρέψτε να μην πάμε την κουβέντα εκεί, απλά να ολοκληρώσω εδώ και να πω ότι εμείς με την καλή διαχείριση και με την συνέπεια προς τους προμηθευτές δεν έχουμε μέχρι στιγμής καμία έλλειψη σε υλικά, παρά μόνο κάποιες στιγμές μόνο που αμέσως μπαίνει σε λειτουργία το σύστημα του δανεισμού. Δανειζόμαστε από τους Μολάους, είτε οι Μολάοι από εμάς, και δεν έχει διαπιστωθεί. Θετικό και αυτό λοιπόν. Δεν έχει μείνει κανένα αίτημα προϊσταμένης κλινικής ανικανοποίητο.